σελίδες των εφημερίδων και να περάσουμε στην κουβέντα μας. Σήμερα εδώ στο στούντιο του καναλιού 5 φιλοξενώ τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, τον πρωτοπρεσβύτερο και διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Είναι εδώ κοντά μας για να μας πει και αυτό τις απόψεις του γύρω από αυτό το θέμα. Το μεγάλο θέμα, θα έλεγα, το οποίο είναι γίνει και τις μόδες. Μαγεία και θρησκεία, λευκές και μαύρες μαγείες, και όλοι λίγο πολύ ασχολούνται με όλα αυτά. Και πραγματικά εγώ τουλάχιστον απορώ και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ποια είναι η έκταση αυτής της ιστορίας. Πάντα ελέγοντο και, αν θέλετε, φημολογούνταν διάφορα πράγματα περί μαγείας, όχι όμως αυτή την έκταση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Κοντά μας ακόμη ο κύριος Βαγγέλης Κουτρουμπέλης, ο οποίος δηλώνει πρώην μάγος του σατανισμού στην Ελλάδα και ο οποίος, όπως μου είπε τουλάχιστον πριν αρχίσει αυτή εδώ η εκπομπή, γνωρίζει πάρα πολλά για τον σατανισμό στην Ελλάδα, για τις τελετές μαύρης μαγείας και έχει, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται και θα τον ακούσουμε αμέσως μετά, να πει σημαντικά πράγματα για όλα αυτά. Ακόμη κοντά σας σήμερα ο κύριος Γιάννης Ναΐμογλου, αποκρυφιστής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό. Κοντά μας ακόμη ο μοναχός Ελευθέριος, ο οποίος χθες δεν πρόλαβε να πει τις απόψεις του γύρω από όλα αυτά τα πράγματα, και ο κύριος Σπυρίδων Νάκος, γνωστός ιεροκήρυκας, ο οποίος έχει κάνει, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό μία σωστή παρέλαση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ήρθε και σε εμάς τώρα, έχει περάσει από όλες τις εκπομπές, θα έλεγα, σχεδόν από όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Και να ξεκινήσω με τον κύριο Κουτρουμπέλη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και βεβαίως θέλω να μου επιτρέψετε να εκφράσω τον ευνηδιασμό μου, αν θέλετε, από τη δήλωση που κάνετε ότι είστε πρώην αρχιερέας ή μάγος του σατανισμού. Υπήρξατε πράγματι μάγος του σατανισμού? Καταρχάς, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ακουστούν κάποια πράγματα. Είναι ελεύθερη η εκπομπή μας, ναι, αλλά οπωσδήποτε θέλω να δικαιολογήσετε λίγο τον ευνηδιασμό και την έκπληξή μου. Ακούω πολλά εδώ και πολλά χρόνια για διάφορα πράγματα, αλλά εκπλήσωμαι από την δήλωση που κάνετε, διότι δεν δηλώνετε, αν θέλετε, γνώστης κάποιων τελετών, δηλώνεται ιερέας του σατανισμού, και αυτό δεν το ακούμε συχνά βέβαια. Ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια, τη μεταστροφή μου την οφείλω στην Εκκλησία. Φυσικά ως πρόσωπο με βοήθησε ο Μητροπολίτης Οροπού και φίλος κύριος Κυπριανός. Το οφείλω ευγνωμοσύνη. Όταν λέτε τη μεταστροφή σας, φύγατε από τον σατανισμό? Για ποιο λόγο καταρχάς ασχολείται κάποιος με τον σατανισμό? Να τα βάλουμε από την αρχή αν θέλετε. Ακριβώς αυτό παρακαλώ. Πρώτον πέστε μου, ναι, εσείς εισήλθατε στο σατανισμό πριν από χρόνια? Για να τα βάλουμε στη σειρά και να βρούμε πότε είχατε τη μεταστροφή στη μαγεία, στην Εκκλησία. Στη μαγεία. Κοιτάξτε, η μαγεία, πέστε μου, ναι. Η μαγεία είναι μέρος του αποκρυφισμού και ο σατανισμός είναι μέρος της μαγείας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιοι ακολουθούν κάποια μύηση, εντάσσονται σε ένα δογματικό μέρος ή εγκληματικό ή μυητικό που έχει σχέση και με τον νεοπνευματισμό. Και από εκεί και πέρα τα κίνητρα που οδηγούν έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό το εγκληματικό δόγμα, γιατί ο σατανισμός είναι θρησκεία δολοφόνων. Το ξεκαθαρίζουμε. Η μαγεία όμως. Πόσο χρόνο είσαστε όταν νιώσατε ότι σας έλκει αυτό το πράγμα, το δολοφονικό, το τάγμα αυτών των δολοφόνων, όπως το είπατε? Δηλαδή, πότε νιώσατε ότι έλκεστε και ποιοι σας έκαναν, ποιοι σας μύησαν? Γιατί να δούμε από πού μυηθήκατε. Ξεκίνησα από τα 13 μου χρόνια, χωρίς να έχω έτσι ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό, ούτε με τις ανατολικές θρησκείες, μέσα από κάποιους χώρους που είχα. Είχα αρχίσει να εξασκούμε στις πολεμικές τέχνες, με πλησίασαν κάποιοι άνθρωποι. Κάνατε καράτε. Ναι, βεβαίως. Και μέσα εκεί που κάνατε καράτε, ας πούμε, πλέον και μια αποκρυφιστική μίση με ένα γενικότερο ενδιαφέρον στον αποκρυφισμό. Σας πλησίασαν μεγαλύτεροι από εσάς, ενώ είσαστε παιδί. Μεγαλύτεροι. Φυσικά μέσα σε αυτό το πνεύμα δεν είδα τίποτα άλλο τον ηρωισμό, χωρίς να γνωρίζω όλους εκείνους τους κινδύνους που εμπεριέχει μια τέτοια ασχόληση. Μας λέτε αν έχετε την καλοσύνη. Μας δώσαν βιβλία. Αυτά όλα που κουβαλάτε και σήμερα εδώ μαζί σας, ναι. Είναι κάποιων ανθρώπων που και σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο. Επώνυμα σπέρνουν το δηλητήριό τους και που ο ανώνυμος πνευματικός. Αυτά δεν είναι πραγματικότητα. Να μην λέμε. Αυτά τα βιβλία είναι παραμύθια τώρα. Να μην λέμε. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια ένσταση. Να συζητάμε σωστά πράγματα. Ο κύριος μπορεί να δευτερολογήσει, να
πει, ας πούμε, μετά τις απόψεις του. Εδώ πέρα έχουμε ένα παραψυχολόγο. Μην τα δείχνετε σε μένα, ναι, μην τα δείχνετε σε μένα, θα τα πούμε όλα. Το αν, προσέξτε με. Με συγχωρείτε, σας έδωσαν βιβλία να διαβάσετε. Ναι, δεν είναι ηλικία. Στα 13. Το μισό λεπτό να επισημαίνουμε κάποια πράγματα, να μην αφήνουμε υπονοούμενα ή αφισβητούμενες έτσι αναλύσεις. Θα ήθελα να πω στον αγαπητό συνομιλητή ότι δεν μας ενδιαφέρει άμεσα το κατά πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία που περιέχουν. Ναι, αλλά μου λέτε από αυτά τα βιβλία μάθατε. Να ολοκληρώσω. Να ξεκαθαρίσω. Ένα λεπτό. Αν θέλετε να κάνω συζήτηση, αν θέλετε να κάνω μόνο. Μισό λεπτό. Όχι, αν θέλετε όμως να τη διευθύνω και εγώ, θα μου επιτρέψετε έτσι. Πέστε μου, 13 χρονών σας δίνουν βιβλία και σας εισάγουν σε τελετές. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Είναι επώνυμοι, είναι ανώνυμοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν σχηματίσει, αν θέλετε, ομάδα, σωματείο. Είναι κάτι που γίνεται νύχτα. Είναι κάτι στο οποίο μετέχουν παιδιά. Είναι κάτι στο οποίο μετέχουν, αν θέλετε, γνωστά πρόσωπα της κοινωνίας μας. Αν έχετε, όπως λέτε, και το βλέπω το θάρρος, και έχετε μετάσχει τέτοιων συγκεντρώσεων, ας τα πούμε, χωρίς αναισθητικό. Ποιοι ήταν, πώς ήταν. Επαναλαμβάνω ότι όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία αναστολή και φόβος. Αυτά γίνονται. Πού έγιναν, στην Αθήνα? Στην Αθήνα. Μπορείτε να μας πείτε τις περιοχές, νεκροταφεία, αποθήκες? Όχι, δεν είναι θέμα. Προσέξτε, πού? Υπάρχει μια σύγχυση. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα και το εξτάζουμε στη σημερινή του μορφή, ενώ εγώ υπήρξα ένας από τους πυρήνες, ένας μαθητευόμενος από τους βασικούς πυρήνες, όταν ήρθαν οι Άγγλοι να διδάξουν τον πνευματισμό, τον σατανισμό στην Ελλάδα. Ήρθαν οι Άγγλοι. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, εδώ λοιπόν, λοιπόν είναι εισαγόμενο πότε, το είδος, πότε, το 72 με 76. 72 με 76, εισβολή. Εσείς πόσο χρονών είσαστε το 72 με 76? Είμαι γεννηθής το 55, σας είπα, μου είχαν δώσει κάποια βιβλία από τα 13 μου. Όταν ποιοι σας τα έδωσαν, γνωστοί άνθρωποι ή άνθρωποι που ασχολούνται και αυτοί με πολεμικές τέχνες? Γνωστοί, αλλά δεν είχαν κίνητρο ήδη να με κάνουν οπαδό τους. Είχαν και αυτοί πλέον, μέσα από ένα πνεύμα περιεργίας και μιας προσωπικής ανησυχίας ή πνευματικής αναζήτησης, και ήδη πέσει στην παγίδα του να ασχοληθούν. Το βασικό μήνυμα ποιο ήταν, γιατί μας αναφέρατε μια ομάδα δολοφόνων. Αυτό είναι εκ των υστέρων. Δηλαδή ήταν θάνατος, οι δολοφονίες αθώων, η μίση αθώων. Τι ήταν αυτό το μήνυμα που σας περάσανε, το κεντρικό μήνυμα? Μάλιστα, το μήνυμα που περνάνε λοιπόν είναι ότι αφήνουν και υπονοούν στον ανώριμο, πάντα και λέω και ορίζω και τονίζω τη λέξη ανώριμος, ότι μπορεί να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του χωρίς εκείνο τον κόπο και το κόστος που είναι γνωστό πως στην ανθρώπινη κοινωνία αποκτάται. Κατάλαβα λοιπόν εκ των υστέρων. Δηλαδή ότι όταν γίνεις οπαδός του σατανά, όλα σου έρχονται εύκολα? Όχι, αυτό μόνο, ήταν το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές που αρχίζει πλέον ομοιημένος τις εφαρμόζει, βλέπει σταδιακά βήματα αποτελέσματα, έρχεται σε επικοινωνία. Τι τεχνικές? Όχι μόνο τεχνικές που υπάγονται στον πνευματισμό. Μία πέστε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδειγμα. Υπάρχει εργαστηριακός πνευματισμός, ο οποίος γίνεται πλέον όταν είσαι μοιημένος, και υπάρχει και ο συλλογικός πνευματισμός που αρχίζει μέσα από αυτό που λέμε το τραπεζάκι ή μέσα από τον αναγραμματισμό που έχει να κάνει με τα δύο είδη, την πνευματιστική ταχυδακτηλουργία και την αισθητηριακή ταχυδακτηλουργία. Γιατί υπάρχουν κόλπα, τρίκ θα λέγαμε, που εκμεταλλεύονται τις αισθήσεις. Και μέσα από αυτά τα τρίκ μπορεί κάποιος να ικανοποιήσει απόλυτα τις ανάγκες του αλλά και είναι να ξεπερνάει τα εμπόδια της ζωής. Είναι η φάκα, είναι το τυρί για να μπορέσει να παρασύρει κάποιον, να αρχίσει πλέον με ένα υπέρμετρο, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί ο όρος, ενδιαφέρον να ασχοληθεί. Χωρίς να μπορεί να αξιολογεί ακριβώς τους κινδύνους ή και το τι ακριβώς εμπεριέχει όλη αυτή την ασχόληση. Κύριε Κουτρουμπέλη, 72 είπατε ή 74, αν θυμούμε καλά, έφτασε αγγλικό τάγμα στην Ελλάδα. Έχετε κάποια ονόματα Ελλήνων και Άγγλων να πούμε από εδώ, από αυτή την εκπομπή? Ο βασικός ήταν ο Ρίτσαρντ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όχι, ο Ρίτσαρντ είναι ένα όνομα στο οποίο συναντάμε στην Αγγλία κατά εκατομμύρια. Αλλά ή κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Μήπως μπορείτε να πείτε και για πρώτη φορά να αποκαλύψετε στην εκπομπή μας? Πρώτη φορά έχω μιλήσει στις υπηρεσίες ανάλογες. Έχω δώσει όλα και τα στοιχεία που χρειαζόταν. Έχετε πολύ καιρό μιλήσει δηλαδή στην εισαγγελία? Όχι στην εισαγγελία, μόνο. Και γενικότερα στις αρμόδιες όταν αρχές. Λέτε στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις αρμόδιες αρχές στην Εκκλησία της Ελλάδος? Όχι βέβαια, η Εκκλησία στις είναι αρμόδιες κάτι υπηρεσίες της Εκκλησίας, όχι. Όχι, με την Εκκλησία συνεργάζομαι και με την Εκκλησία έχω όχι μόνο συνεργασία. Πού καταθέσατε και τότε, κύριε Κουτρουμπέλη? Συγγνώμη που σας πιέζω, κερδίζω χρόνο. Και στη Γενική Ασφάλεια και σε ειδικό τμήμα που υπάρχει. Γενική Ασφάλεια. Και σε άνθρωπο πάλι όπως είναι ο κύριος Κούγιας, ο οποίος είναι ειδικός επί των αιρέσεων και άλλων θεμάτων, ακριβώς για να λάβει χώρα το ιστορικό του σατανισμού στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι... Δηλαδή εσείς κάποια στιγμή περάσατε όλες αυτές τις πληροφορίες
ας πούμε, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στη Γενική Ασφάλεια. Όπου μπορούσα, για όπου μπορούσατε. Προσέξτε όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το θέμα δεν είναι να καταγγείλουμε κάποια πρόσωπα μόνο. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και αυτοί ως θύματα αυτής της δολοπλόκου ενασχόλησης. Αλλά κυρίως. Καλά, αλλά οι μίστες. Οι πρόληψεις. Μα αυτοί. Καλά, οι καθηγητές. Αυτοί έριξαν το δηλητήριό τους. Ναι. Έριξαν το χρήμα. Πέστε μου, ποιοι ήταν οι Άγγλοι. Λέτε ο Ρίτσαρντ. Ο Ρίτσαρντ ήταν κάποιος ο οποίος απρόσωπα, αν θέλετε, χωρίς όνομα, χωρίς συστάσεις, εισήλθε μια μέρα σε μια αίθουσα και άρχισε τη διδασκαλία στην αγγλική ή στην ελληνική του σατανισμού. Όχι, ή έφτιαξε. Θέλω να μας δώσετε κάποια στοιχεία έτσι χειροπιαστά. Θα σας πω πώς. Γιατί κινδυνεύετε να σας πω κάτι. Ναι. Παρόλο το γεγονός ότι προσκομίζετε, ας πούμε, και καταθέτετε αυτή τη στιγμή προσωπικά σας βιώματα όπως ισχυρίζεστε, κινδυνεύετε να θεωρηθείτε υπερβολικός. Κοιτάξτε, κρίνομαι όλοι από τα λεγόμενά μας. Ναι, πέστε μου όμως στοιχεία. Ρίτσαρντ, το άλλο όνομα. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε κάτι έτσι. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο τρόπος που κινούνται αυτές οι ομάδες από τότε μέχρι σήμερα, που βέβαια υπάρχει μια καινοτομία δραστηριοποίησης, είναι η εξής. Είναι πολύ εύκολο σε ένα χώρο να πλησιάσει μια πολύ ωραία, ένα παράδειγμα για να καταλάβει, μια πολύ ωραία κοπέλα, ένα νέο άνθρωπο, να με τα θέλγητρά της και τις προκλήσεις να τον παρασύρει σε κάποιες, ας πούμε, καθαρά σεξουαλικές δραστηριότητες. Αργότερα αυτό, μέσα σε μια παροχή άνετης ζωής με τα μέσα που το χρήμα παρέχει, να του δώσει τη δυνατότητα πλέον ως δευτέρα αφής, ως έξης, να του γίνει απαραίτητο νέο, η νέα κάστα ανθρώπων που θα τον περιβάλλουν. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει μια κοινωνική δραστηριότητα. Αργότερα λοιπόν, για να μπεις μέσα σε αυτή την κάστα, πρέπει να κάνεις κάποιες εντός αγωγικών αξιόπινες πράξεις και αργότερα φτάνεις μέχρι να υπάρχουν οι αξιόπινες πράξεις. Να μου επιτρέψετε να σας πω, μια και μιλάτε για δεσμούς αίματος, να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τώρα έχετε αρχίσει και αποκτάτε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, με αυτά που λέτε. Εσείς μιλάτε εδώ για δεσμούς αίματος και για αξιόπινες πράξεις εντός εισαγωγικών. Αξιόπινες πράξεις εντός εισαγωγικών δεν υπάρχουν, είναι όλες εκτός εισαγωγικών οι αξιόπινες πράξεις. Ενώ για αυτόν ο οποίος έτσι τα αντιλαμβάνεται στα αρχικά στάδια της δραστηριότητάς του. Να δηλαδή κλέψει, ας πούμε. Προσέξτε, το να σφάξεις, ένα ζώο ζωντανό ή να το βράσεις για ένα σκύλο, ας πούμε. Αυτούς που είναι φιλόζωοι και για, γενικά για τον νόμο, τον ποινικό νόμο, είναι αξιόπινη πράξη. Για κάποιον όμως, όταν βλέπει σαν πρώτο βήμα θάρρους ή να έχει κάποια αποτελέσματα, το βλέπει φυσιολογικό. Κάπου λοιπόν ο νόμος με τον δικό του προσωπικό νόμο, τον ηθικό νόμο, έχει μια διαφορά. Γι' αυτό λέω, έχουμε διαβαθμίσεις σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται όλο. Πεςτε μου κάτι, η πρώτη διαβάθμιση σε αυτή την ιστορία στην ένταξη είναι, αν θέλετε, και η θανάτωση ζώων, το βράσιμο ζώων. Αυτό όμως γίνεται. Δηλαδή, ένα σκυλί, μια γάτα. Όχι μόνο ζώα, αλλά και αργότερα και άνθρωπους. Το θέμα είναι όμως. Όχι, δεν μην το πετάτε. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τι εκπληκτικό. Αυτό είναι εκπληκτικό. Και αργότερα λέτε και ανθρώπους. Μέχρι τώρα ξέραμε την υπόθεση των σατανιστών που συνελήφθησαν για τη συρροή των ανθρωποκτονιών. Δεν ξέραμε άλλες. Κύριε Νάκο, μισό λεπτό. Ο κύριος δηλώνει ότι υπάρχουν και ανθρωποκτονίες, τις οποίες εμείς ξέραμε μόνο για την περίπτωση, τουλάχιστον η ελληνική δικαιοσύνη έχει απασχοληθεί μόνο για την περίπτωση. Του Κατσούλα και των άλλων. Του Δημητροκάλη. Εγώ μιλώ. Μισό. Για παρέμβαση επί του θέματος. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Θα έχετε τον λόγο. Να ολοκληρώσω. Καταρχάς, γιατί ξαφνιάστε. Δεν γνωρίζετε δηλαδή ότι είναι εγκληματικό το δόγμα και ότι πλέον επιτάσσει η πίστη σατανά το έγκλημα τόσο σε ανθρώπους, δηλαδή η άσκηση ψυχολογικής σωματικής. Όχι, εγώ. Σας είπα ότι η δική μου. Γιατί φτάσετε στο βαθμό, μου λέτε πρώην μάγος του σατανισμού. Κάποιος βαθμός είναι αυτό. Και αφήστε με να μιλήσω, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξεκαθαρίσω. Μπορεί να επιφέρω με την ανάλυση μου μεγαλύτερη σύγχυση. Σας είπα, υπάρχουν δύο είδη πνευματισμού. Υπάρχει εργαστηριακός πνευματισμός, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σε άλλους χώρους, ακόμα και μέσα σε μυστικές εταιρείες, οι οποίες πάλι ακολουθούν μια αποκλειστική. Κύριε Κουτρουμπέλη, γιατί φοβάστε να πείτε τους χώρους αυτούς. Δεν φοβάμαι. Πείτε μας. Είμαι ακριβής. Πείτε στην οδό, κύριε Αδόν. Είπα μια οδό. Στην Αριστοτέλους και Ιουλιανού. Μετά από 15 ή 10 χρόνια, μετά, κύριε Τράκα, έχει πάψει η αυτοφορική διαδικασία. Είναι αστείο και να το ισχύριστο. Όχι. Εγώ σας είπα, σας πω. Όχι, αλλά η περιγραφή σας γίνεται, αν θέλετε, ακόμη πιο εμπεδωμένη, ακόμη πιο θετική. Τράκα, είναι μια περιγραφή, η οποία, αν θα πείτε, ας πούμε, ότι συνεδριάζαμε σε μια αποθήκη στη Φιλοθέη, στην οδό Τάδε, μπορεί μετά από 15 χρόνια να υπάρχει μια πολυκατοικία στη θέση της αποθήκης. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο κατά την κατάθεσή σας, κατά την αφήγησή σας. Σας είπα ότι
Κυρίως το επίκεντρο ήταν στην Οδό Αχαρνών, που είχε νοικιάσει ο Άγγλος αυτό το σπίτι, στην Αγίου Μελετίου. Κοιτάξτε, σας είπα. Στην Αγίου Μελετίου είχε νοικιάσει ο Ρίτσαρντ. Το επώνυμό του το θυμάστε, θα σας έχει μείνει σημαδεμένο στη μνήμη. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, σας δεν θέλετε, φοβάστε ακόμη, δεν μου φαίνεται. Δεν φοβάμαι, δεν είναι θέμα δέσμευσης. Είναι θέμα αρχών. Πιστεύω ότι με το να καταγγείλεις δημόσια χωρίς να έχει και τη δυνατότητα της ανταπάντησης κάποιος, δεν είναι ούτε ηθικό ούτε σωστό για τον εξής λόγο. Υπάρχει η νόμιμη οδός, μπορεί να ακολουθεί. Μα για να έχει τη δυνατότητα θα πρέπει να πείτε το επώνυμό του. Ρίτσαρντ δεν λέει τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι κοιτάζουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο και παράλληλα να αναλύσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους και τα κίνητρα που οδηγούν τους νέους ανθρώπους να παρασυρθούν σε αυτό το χώρο. Το να καταγγείλεις έναν μονομένο άνθρωπο και να τον διασύρεις, νομίζω ότι αυτό δεν λέει τίποτα. Ακόμη τους φοβάστε, δεν είναι, πολύ. Να σας βλέπετε πω, στο δρόμο. Όχι, αλλού είναι το πρόβλημά μου, κύριε Τράγκα. Ότι δεν περνάει το μήνυμα. Ξέρετε ότι όταν μας ακούνε οι σατανιστές και όλες αυτές τις εκπομπές γελάνε. Γελάνε γιατί δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Υπάρχει μια ανακύκλωση, μια γελιοποίηση. Δεν ξέρουν καν το θέμα οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που το παρουσιάζουν. Και αυτή είναι η αγανάκτησή μου. Με καλούν στα κανάλια όλα. Πληρώνω τα έξοδά μου για να μιλήσω και ποτέ δεν μου δίνουν το λόγο. Και από την εκπομπή μου στην Πάτρα, από το Super B που είχα, έχει μείνει άναυδη όλη η κοινή γνώμη από τις αναλύσεις και τις επιστημονικές και τις θεωρητικές αλλά και τις αποκρυφιστικές που έχω κάνει. Διότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Αλλά πώς θα δώσεις απάντηση όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθει σε επικοινωνία με τον κόσμο. Κύριε Κουτρουμπέλη, επειδή εγώ θέλω να σας δώσω το λόγο και σας τον έχω δώσει ακριβώς 14 λεπτά και ασφαλώς θα καταχραστώ το χρόνο, θα μου επιτρέψετε το πω και των άλλων φιλοξενούμενων της εκπομπής, θα φύγω λίγο από εσάς. Μόνο θα ρωτήσω, μισό λεπτά. Κύριε Νάκο, ναι, κάντε μια παρέμβαση γιατί θέλω να σας ρωτήσω μόνο κάτι άλλο. Δεν θέλω το λόγο. Εγώ απλώς μια παρέμβαση σε αυτά που είπε. Ότι είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Όπως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοινωνούμε το Θεουργόν σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού μας κατά τη Θεία Κοινωνία, οι σατανιστές και οι μάγοι έχουν κάτι αντίθετο από τη Θεία Κοινωνία. Κοινωνούν αίμα ανθρώπινο αν βρουν και αν δεν βρουν κοινωνούν αίμα σκύλων, πετινών κλπ. Μάλιστα, ήδη το είπε ο κύριος Κουτρουμπέλης. Είναι θυσία δολοφόνων, το ξεκαθάρισα από την αρχή, κύριε Τραγκά. Εσείς ξεφύγατε πάντως, ξεφύγατε. Όχι, δεν ξέφυγα με την έννοια ότι υπάρχουν, σας είπα, διαβαθμίσεις σε σχέση με τον τρόπο που μπορεί να μυθεί κάποιος. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, όπως υπάρχει μεγάλη απάτη, έτσι, σε βαθμό κακουργήματος, υπάρχει και μικρή απάτη. Υπάρχει όμως στον πνευματισμό. Θέλετε να πείτε ότι ο σατανισμός έχει διαβαθμίσεις. Όχι, υπάρχει δηλαδή ελίτ σατανισμού που δεν κάνει δολοφονίες. Υπάρχει όμως. Με ευρύτερη έννοια ο σατανισμός που πράγματι για πολλούς λόγους μπορώ ακόμα να σας γιατί... ρωτήσω κάτι ευθέως. Ναι. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους έχετε καταθέσει ονόματα, διευθύνσεις, χώρους και χρονολογίες. Είπα αυτά που εγώ πίστευα ότι έπρεπε να πω. Διαφωτίσατε δηλαδή. Πιστεύω ότι με το δικό μου τρόπο και σκεπτικό ότι διαφώτισα. Τώρα από εκεί πέρα είναι στην κρίση τους να αξιολογήσουν τα στοιχεία τα οποία εγώ ανέφερα και παρουσίασα και από εκεί πέρα. Ο μοναχός Ελευθέριος θέλει να προσθέσει κάτι, αν θέλετε, πείτε είναι το. Είναι κάτι σημαντικό. Αναφέρθηκε ο κύριος Κουτρουμπέλης σε θρησκεία δολοφόνων. Και ποια είναι η ρίζα της αναφοράς αυτής. Ότι ο σατανισμός υπόσχεται στον άνθρωπο αυτοθέωση, θεοποίηση. Δηλαδή, ο σατανισμός ουσιαστικά είναι η αναβίωση του μεγάλου ψέματος του Παραδείσου, που είπε ο Όφης Σατανάς προς το παρόν από ό,τι έχω ακούσει για βράσιμο ζώο μιλάμε και καθόλου αναβίωση του Παραδείσου. Λοιπόν, στον οποίο είπε ότι το οποίο τους υποσχέθηκε ότι θα είστε σαν θεοί. Ακριβώς βλέπουμε σήμερα ας πούμε στο σατανισμό θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα στους υπόλοιπους κλάδους του αποκρυφισμού. Λοιπόν, με το σκεπτικό αυτό ο Σατανάς λέει ότι είσαι Θεός, εσύ είσαι ο Θεός, μέσω της λατρείας μου γίνεσαι Θεός και ότι οπότε εσύ βάζεις τους φραγμούς και τα ηθικά όρια και τα ηθικά πλαίσια της ζωής σου. Οπότε ο φόνος σου... Να μιλήσει ο κύριος Ναΐμογλου, αν θέλετε. Ακόμα και με το φόνο γίνεσαι Θεός. Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη Ναΐμογλου. Και εσείς μπορείτε να μου πείτε, κύριε Ναΐμογλου, κάτι. Πώς αποφασίσατε. Με έχει κάπου καλύψει ορισμένα πράγματα. Είπε ότι πράγματι υπάρχει και το καλό που κάνουνε. Θυσίες, υπάρχει και το κακό που κάνουνε. Εγώ να σας δείξω ορισμένες φωτογραφίες. Τι είπατε. Δεν είπε καλό. Σατανισμό κάτι είπατε. Που κάνουν ανθρωποθυσίες. Για διαβασμίσεις. Ναι, ανθρωποθυσίες. Θα σας δώσω ορισμένες φωτογραφίες. Είναι πρόσφατη που έτυχε να πάω να πάρω αυτές τις φωτογραφίες. Είναι στη Λάρισα. Εδώ από ό,τι βλέπουμε είναι στη Λάρισα.
Εδώ, αν μπορείτε να τις, να τις δείξουμε στους φίλους τηλεθεατές, από... είναι εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, από μία τελετή στη Λάρισα. Τελετή είχατε ζώων. Πάει εσείς. Τελετή ναι, με ζώα εδώ πέρα. Μας δείχνει ο φίλος ο κύριος Ναΐμογλου, ο οποίος δηλώνει αποκρυφιστής. Εδώ, από ό,τι βλέπω, έχουν σφάξει ένα κοκόρι εδώ πέρα και έχουν το γνωστό πεντάλφα εδώ πέρα. Το οποίο... Εξάλφα, τέλος. Εξάλφα, με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικός. Εδώ πέρα, εδώ πέρα και επίσης εδώ έχουμε και πάλι άλλες δύο φωτογραφίες από αυτή την τελετή. Να τις δείξουμε εδώ πέρα. Και άλλη μία, αν μπορεί ο κύριος Θέρος να δείξει και αυτή είναι. Εδώ είναι, έχουν σφάξει ένα κοκορί. Είσαστε και εσείς αυτή την τελετή εγώ εκεί. Εγώ σε αυτή την τελετή πήγα για να μου φύγει η περιέργεια, κύριε Τράγκα. Πήγατε, πήγα. Είσαστε ένας από αυτούς που είναι καλυμμένοι και τα όχι, λοιπά με τις φωτογραφίες ή κάπου είστε θεατής από μακριά. Είμαι θεατής. Είστε θεατής. Δεν σας πείραξαν που πήγατε εκεί πέρα και όχι. Τους βλέπατε όχι, ότι καλέσανε. Γνωρίζετε τα ονόματά τους, γνωρίζετε. Δεν κρύβονται αυτοί, κύριε Τράγκα. Δηλαδή βγαίνουν στον δρόμο, με συγχωρείτε, στη Λάρισα και λένε καλημέρα σας, είμαι σατανιστής του συλλόγου τάδε. Δεν λένε τα ονόματά τους, το πρώτο. Μπορείς να τους γνωρίσεις Γιώργος Κώστας και να μην ονομάζονται ούτε Κώστας ούτε Γιώργος. Άρα κρύβονται. Άρα κρύβονται με τον τρόπο τους. Αλλά τη στιγμή που κάνουν τις τελετές, μέρα μεσημέρι, μεσάνυχτα, άραγες, υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους σατανιστές ή αποκρυφιστές. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το θέμα. Εσείς, εμείς δεν κάνουμε κακό. Εδώ ξεκαθάρισε ο κύριος Κουντρουμπέλης ότι... Το ίδιο νόμισμα την άλλη όψη. Όχι, κύριε Τράγκα, πολύ σημαντικό. Είδατε τι σας λέει ο κύριος Νάκος. Εμείς, είσαστε, ο κύριος Νάκος δεν το ίδιο νόμισμα από την άλλη όψη. Σατανιστές είμαστε. Τι είμαστε. Μοναχέ μου, αν έχεις την καλοσύνη. Αν έχεις γνώσεις του αποκρυφισμού, είσαι σατανιστής. Βεβαίως. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Ο πατήρ Μεταλλινός, θα ήθελα την πρώτη παρέμβασή σας. Θα ήθελα να το πατέρα, ναι. Πατέρα Γεώργιε Μεταλλινέ. Δεν θα κάνω παρέμβαση στο θέμα, με συγχωρείτε, διότι εγώ εκλήθην εδώ από τους συνεργάτες σας να καταθέσω μια άποψη τεκμηριωμένη επιστημονικά για το πρόβλημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Μάλιστα. Διότι ορισμένα πράγματα δεν διαλευκάνθηκαν. Θα σας παρακαλούσα. Δεν θέλετε στο τέλος, εσείς. Όχι, θα πω τώρα αφού προκαλούμε. Το πρώτο είναι ένα ερώτημα στον κύριο Ναΐμογλου. Να μας πει τι είναι, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι είδους αποκρυφιστής είναι. Τι κάνει δηλαδή. Και το δεύτερο, από όσα ελέγχθησαν ήδη, θέλω να τονίσω το εξής, μια και μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ναι. Ο Θεός γίνεται θεάνθρωπος ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Να τα καταργήσει δηλαδή, ώστε να μην έχουν καμία επιρροή πάνω μας. Μέσα σε αυτό τον ιστορικό χώρο υπάρχει ενέργεια του διαβόλου, ο οποίος ούτε Θεός είναι. Ούτε ισόθεος, είναι ο πλέον δηλός και ο πλέον βλάξ, θα έλεγα, το βλακίστερον όν της οικουμένης. Αποκτά δύναμη ο διάβολος επειδή του τη δίνουμε εμείς. Και το σημαντικότερο, από πλευράς κοινωνιολογικής τώρα και κοινωνικής, όλες αυτές οι ομάδες, ακόμη δεν ξέρω που ανήκει ο κύριος Ναΐμογλου και δεν θα συγκατατάσω, όλες αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν τις μεθόδους της συγχρόνου προπαγάνδας. Δηλαδή, τέτοια μέσα τα οποία εντάσσουν τον άνθρωπο πρώτα σε ένα περιβάλλον και μετά η εξάρτηση είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να απαλλαγεί. Είναι αυτό που ο Μακαρίτης πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος το ονόμασε ψυχοναρκωτικά. Εκεί ανήκουν όλες αυτές οι κλίσεις. Δεν μιλώ για εσάς. Άμα πείτε θα σας πω τη γνώμη μου. Αυτά θα πω και τίποτα περισσότερο. Εμείς δεν είπαμε ότι κάνουμε τελετές. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε σατανιστές. Δηλαδή αυτοί οι αποκρυφιστές ημέντιου είναι σατανιστές. Βέβαια. Να ξέρω. Δεν γνωρίζετε. Για πέστε μου. Πού κάνουμε το κακό. Συγγνώμη. Επειδή βοηθάμε τον κόσμο. Επειδή μπορούμε να κάνουμε κάποιο λύσιμο μαγείας. Δεν γνωρίζετε ότι ο διάβολος εμφανίζεται και υπομορφή αγγέλου φωτός. Γιατί εμείς με τον Θεό του θέλουμε, δεν τα ζητάμε αυτά τη βοήθεια για να βοηθήσουμε. Ποιον, θεοποίηση του διαβόλου. Συγγνώμη. Έχετε ιδέα από ορθοδοξία. Εγώ. Ναι. Εσείς να μου πείτε αν έχετε ιδέα. Μάλλον εσείς δεν έχετε όχι, ιδέα, όπως εγώ, μου μίλησατε και χθες. Για γιατρούς, για να μην πάρουν ένα χάπια. Ξέρετε τι λέει ο 61ος Ιερός Κανόνας της Πεθέκτης Ιεράς Οικουμενικής Συνόδου. Μα δεν τα ξέρει αυτό. Δεν τα ξέρω εγώ. Μην με μπερδεύετε με αυτό. Έχετε τόση σχέση, κύριε Ναΐμογλου, συγγνώμη κύριε Τράγκα που προέτρεξα, με την Ορθοδοξία. Μην μένουμε σε αυτό το θέμα. Όσο εγώ με τους αστροναύτες. Σέβομαι. Είστε εντελώς έξω. Κάνετε τη δουλειά σας, αλλά μη συνδέεται. Μα δεν τον μπερδεύω με την Εκκλησία. Αγαπώ τον Θεό. Είμαι Κρίστος. Αλλά μην μου λέτε ότι οι σατανιστές είναι μαζί με τους αποκρυφιστές ή μαζί με τους μέντιους. Επίκληση δαιμονίας δεν κάνετε. Όχι, δεν κάνουμε. Επίκληση πνευμάτων, τι πνευμάτων, ακαθάρτων πνευμάτων.
κρεμάτων. Τι καλείτε, την Αγία Τριάδα καλείτε, την Υπεραγία Θεοτόκο, τι καλείτε. Εσείς τι και πού στηρίζετε, πε μου ένα εδάφιο τη Αγία Τριάδα. Στο ότι με αυτό κάνετε λύσιμο και βοηθάτε. Για πετε μου, φίλε. Πα οικουμένη είναι των Αγγέλων η δόξα. Βεβαίω. Δεν μπορείτε θέλω να μιλήσω πιο βαθιά μαζί σου, κύριε Νάκο, γιατί δεν μπορώ να συζητάω μαζί σα. Δεν μπορείτε, διότι δεν μπορώ να συμφωνήσει μπορεί να συμφωνήσει το φω με το σκότο. Δεν μπορεί. Κύριε γιατί να μην μπορέσω. Δεν μπορεί. Γιατί να μην μπορέσω. Τι συμφωνία. Α μιλήσει ο πατήρ Ελευθέρω επί του θέματο αυτού. Τι να μου πει ο πατήρ. Αν έχετε την καλοσύνη, σα παρακαλώ πάρα πολύ για να βάλουμε σε μια τάξη. Και επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία. Καλό είναι να διευκρινίζονται. Δηλαδή, κύριε Τράλη, επειδή είμαστε γνώστης σε αυτά τα πράγματα, είναι κακό. Εκπομπής μου είπατε ότι δηλώνετε αποκρυφιστής. Ναι. Όταν λέμε λοιπόν και... αποκρυφισμός, ναι. Άκουσα προηγουμένως, λύνεται μάγια. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό τι κάνετε δηλαδή, μαγεμένους ανθρώπους, και από ποιου μαγειμένου. Από ποιου μαγειμένου. Για να δώσουμε και τον κύριο Ναΐμογλου. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να διαβάσουμε ψαλμούς. Τι είμαστε. Μόνο ο Τριαδικός Θεός μπορεί να κάνει. Με συγχωρείτε, εάν δεν με αφήσετε να τακτοποιήσουμε αυτό το πράγμα, έχετε υπόψη σας, πυροδοτείτε μια τεράστια συζήτηση. Διότι ο κύριος Ναΐμογλου, ο οποίος είναι Έλλην πολίτης και ο οποίος καθαρά και με, θα έλεγα με θάρρος, δηλώνει αποκρυφιστής. Όταν λοιπόν λέει κάποιος αποκρυφιστής, πληρώνω αποκρυφιστής, 10 εκατομμύρια δηλώσεις κάνω. Πρέπει, με συγχωρείτε, μην πάτε στη φορολογική σας δήλωση. Κοιτάξτε, μην πάτε στη φορολογική σας δήλωση. Αν θέλετε, κύριε Ναΐμογλου, δεν πρόκειται να σας ελέγξει ποτέ η εφορία για το αν κερδίζετε ή όχι από τον αποκρυφισμό χρήματα. Δεν έχει μπει στα τεκμήρια ο αποκρυφισμός ακόμη. Έχει μπει. Ναι, έχει μπει. Έχει μπει. Γιατί αυτό είναι είδηση, αν το λέτε. Αντικειμενικά κριτήρια. Γιατί για, το, για τον χώρο που έχετε, τον, όπου ασκείτε τον αποκρυφισμό, ναι, μάλιστα, το έρχεται γραφείο. Δηλαδή ο εφοριακός και σας λέει βεβαίως. Είστε αποκρυφιστής, έχουμε έχετε γραφείο βιβλία, και μετράει τα τετραγωνικά έχουμε... σας για να βγάλει πόσα ναι. βγάζετε από τον αποκρυφισμό. Βεβαίως. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Δεύτερη έκπληξη βεβαίως. Μετά του κυρίου Κουτρουμπέλη. Πληρώνουμε 18% ΦΠΑ. Στον αποκρυφισμό. Βεβαίως. Κόβετε τιμολόγιο από την παροχή. Βεβαίως. Έχουμε βιβλία εσόδων εξόδων. Δεν ξέρω, πατέρα, αν το ξέρετε. Είμαστε δηλωμένοι. Συγγνώμη, κύριε Ναΐμογλου. Σας δεν ξέρω, το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Και ανοχές πληρώνουν. Αυτό ήθελα να πω, χωρίς να σας συγχαίουμε με αυτό. Ή και αν καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Είναι επάγγελμα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κόβουν αποδείξεις εκεί. Να το ξέρω αυτό. Γιατί πρώτη φορά το ακούω από σας. Άγιες έχετε πάει, για να ξέρετε. Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αυτό που μας είπατε οπωσδήποτε είναι είδηση, οπωσδήποτε είναι μια πληροφορία την οποία εγώ τουλάχιστον δεν εγνώριζα. Έχετε εσείς κάποιο χώρο όπου ασκείτε τον αποκρυφισμό σας. Το γραφείο μας. Το γραφείο. Μάλιστα, μας βάζουν αντικειμενικά κριτήρια. Κύριε Νάκο, εάν δεν με αφήσετε, θα σας αφαιρέσω λυπάμαι το λόγο. Θα μου το επιτρέψετε. Μας βάζουν αντικειμενικά κριτήρια, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε 18% ΦΠΑ. Και ανάλογα με αυτό που πληρώνουμε. Παράκληση θερμή. Εσείς μπαίνει κάποιος και λέει λύστε μου τα μάγια. Δεν πριν έρχεται. Πάμε. Έτσι πρέπει, κοιτάξτε. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω ναι, σαν παροχή ναι, υπηρεσιών. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να έρθει να σου πει λύστε μου τη μαγεία. Όχι. Θέλω έρχεται... να επικοινωνήσω με ένα πνεύμα καλών. Με ένα συγγενή μου. Όχι, να γίνεται διάλεξη. Ο πελάτης καμιά φορά δεν ζητάει αυτά τα πράγματα. Ο πελάτης θα έχει γυρίσει 5-10 μέρη ή έχει πάει στο γιατρό ή έχει πάει αλλού ή έχει πάει. Ή στην εκκλησία ή να μην έχει πάει. Από εκεί και πέρα κάνουμε κάποιο έλεγχο, κάνουμε κάποιο πείραμα επάνω και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει, άμα είσαι ειλικρινής και αν είσαι σωστός επαγγελματίας, θα πεις ότι δεν υπάρχει και θα τους δώσει και μια ανακούφιση να σηκωθεί να φύγει. Ή να της πεις να πάει στην εκκλησία, να πάει να κάνει κάποιο εξορκισμό. Αλλά άμα δεις ότι δεν θέλει και θέλει, δεν θέλει να πάει στην εκκλησία, και θέλει να το λύσει εσύ, βεβαίως θα την αναλάβω αυτή τη δουλειά. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο, με επιτρέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Το τι κάνει ο κύριος Ναΐμογλου και όλοι οι συντεχνίτες του είναι άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με εκείνους τους αφελείς εξημών, οι οποίοι τυχόν πηγαίνουν οπουδήποτε για να βρουν λύση του προβλήματός. Το πρόβλημα δώσει. Ψυχολογικά, συγγνώμη. Ξέρετε που ανάγεται αυτό. Και το λέω τώρα, το διακηρύσω, μου δίδετε εσείς την ευκαιρία και ευχαριστώ. Αναζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος την εύκολη λύση. Δεν μπορεί δηλαδή να αγωνιστεί, να περιμένει. Εμείς όταν θα έρθουμε, αν βρεθεί ένας παπάς που απλώς του διαβάζει μια ευχή για να τον απαλλάξει από το πρόβλημά του, τότε και ο παπάς δεν ξέρει καλά τι σημαίνει χριστιανισμός ορθοδοξία. Τον καλούμε στην νηστεία, στη μετάνοια, στην προσευχή, στον αγώνα τον πνευματικό, ολονυχτίες, άσκηση κλπ. Ώστε ο άνθρωπος να ανοίξει στη χάρη του Θεού. Και έρχεται η χάρη του Θεού και λύνει το πρόβλημα του ανθρώπου. Όταν διαβάζουμε εμείς έναν εξορκισμό,
τρομάζει ο άλλος δομή. Και εξορκισμός τι σημαίνει? Είναι ευχές, προσευχές. Δηλαδή προσεύχεται ο ασθενής, προσεύχομαι και εγώ ως πνευματικός του πατέρας. Αλλά τον αποθέτω μετά στη χάρη του Θεού. Σήμερα όμως ο άνθρωπος, και μάλιστα όσο σε υψηλότερα κλιμάκια κοινωνικά βρίσκεται, τόσο περισσότερο βιάζεται. Και επειδή έχει την οικονομική άνεση, πληρώνει για να του κάνει αυτό που ο ίδιος με τη χάρη του Θεού θα επιτύχει, αλλά μετά από αγώνα. Συμφωνείτε, κύριε Ναΐμογλου? Όχι. Συμφωνείτε ότι καταβάλουν κάποιοι χρήματα σε εσάς για να φέρετε ταχύτερες λύσεις στην Εκκλησία? Μα αυτό είπα και προηγουμένως, κύριε Δράγκα. Κόβουμε αποδείξεις. Την ώρα που παίρνεις τα λεφτά πρέπει να τους δώσεις και αποδείξεις. Αν θέλετε, μου λέτε, ποιες είναι, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο αποκρυφισμός? Πολλές υπηρεσίες μπορεί. Δηλαδή? Πάρα πολλές. Αρχινάμε από επαγγελματικά έως και οικογενειακά. Τα οποία τα λύνεται. Μάλιστα. Αυτό γίνεται με την επίκληση πνευμάτων μέσα στον χώρο? Γίνεται, αν θέλετε, με συμβουλές προς τον πελάτη σας, να τον πω έτσι, προς τον προσερχόμενο? Είναι η πρώτη κουβέντα που είπατε. Με επίκληση πνευμάτων. Με επίκληση πνευμάτων. Μάλιστα. Εδώ διαφωνούν από ό,τι βλέπω. Θα διαφωνήσουν. Οι ασχολούμενοι με καμιά φορά δεν παραδέχεται τη μαγεία. Ξέρετε, μιλάει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να παραδεχτεί τη μαγεία. Πώς να το πει, είναι χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν είναι πρόσφατη που το ακούω. Είναι χρόνια. Έχω βγει εκατοντάδες φορές. Δεν έχει καμία σχέση με την πίστη μας. Δεν δέχεται η Εκκλησία τη μαγεία, λέει. Συγγνώμη. Η Εκκλησία ερμηνεύει τη μαγεία και λέει ότι όλες αυτές οι πεποιθήσεις είναι επαναφορά όλων των αρχαίων λατρευτικών δοξατσιών που με σύγχρονο πνεύμα καινοτομίας επαναπαρουσιάζονται, επανέρχονται για να μπορούν πάλι υποθετικά να δώσουν διέξοδα. Και μετά κάνετε επίκληση καλών πνευμάτων? Καλών πνευμάτων. Δεν υπάρχουν καλά και κακά πνεύματα. Συγγνώμη, κύριε Τράγκα. Δεν υπάρχουν καλά και κακά πνεύματα. Είναι δαιμονικές δυνάμεις που είναι η ακολουθία του διαβόλου. Θα μου πείτε, κάποιος δεν τα πιστεύει αυτά. Και πολλοί από τους ακροατές μας ίσως δεν τα πιστεύουν. Ναι, δεν λέμε να πιστεύουν, κύριε Μετάξυνε. Ο Μπροντέλ, που δεν ήταν και τόσο χριστιανός, έλεγε: η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα εδώ το συγκεκριμένο είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ χριστιανισμού ή στην αυθεντική του μάλιστα έκφραση και όλων αυτών των πραγμάτων. Χρησιμοποιήσατε όμως... Ναι, αλλά είπε ο κύριος Ναΐμογλου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, ότι πηγαίνει σε εκκλησία, κάνει τον αποκλεισμό του... Δικαιώματο, και ο διάβολος μπορεί να έρθει να κοινωνήσει. Και στη συνέχεια πάει και είναι χριστιανός, λέει, έτσι δεν είναι? Μα συγγνώμη, και ο διάβολος μπορεί να έρθει να κοινωνήσει. Εδώ έρχονται άνθρωποι που είναι χειρότεροι του διαβόλου. Τι είμαστε, σατανάτες είμαστε? Συγγνώμη. Το ξέρω αυτό δηλαδή. Έρχεται κάποιος και κοινωνεί. Δεν πάμε στην εκκλησία, μας διώχνει η εκκλησία? Όχι. Δεν το ξέρουμε. Σήμερα έχει γίνει άλλωστε κοινή αγορά. Κάποτε σας έδιωχνε όταν έλεγε τα στήρας εν σοφία πρόσκομαι. Και γιατί και στον Άγιο Κυπριανό, άμα πας, σου λέει ο Άγιος Κυπριανός, έχεις μαγεία, έλα να σε διαβάσω. Η ευχή δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, είπα και μία λέξη και θέλω, αν μου επιτρέπετε, προσπαθώ να εξηγήσω ένα πράγμα. Κάπου θέλω να μου καταλάβει. Μία λέξη ήθελα να πω. Να την εξηγήσουμε. Είπατε, κύριε Τράγκα, και το λέμε πολύ, δέχεται η Εκκλησία. Το δέχομαι έχει δύο έννοιες. Δέχομαι ότι γίνεται κάτι ή ότι υπάρχει και αποδέχομαι. Δεν αποδέχεται, αλλά βεβαίως δέχεται την παρουσία του διαβόλου και των δαιμόνων και την λειτουργικότητά τους ως ακαθάρτων πνευμάτων. Εδώ σταματώ. Μάλιστα. Κύριε Μεταλληνιά, άραγες δέχεται η Εκκλησία ότι υπάρχει μαγεία σε αυτή την αιώνα που ζούμε για να κάνει εξορκισμό στον άλλονα? Ναι, ξέρετε... Αυτό θέλω να μάθω. Ναι. Αν μπορεί να μου δώσει κάποιος κάποια πληροφόρηση. Παρακαλώ, ξέρετε ότι το κουτί της Πανδώρας ήταν χρυσό, αλλά μέσα στο χρυσό κουτί της Πανδώρας εκρύπτω το όλο του κόσμου. Όλη την δυστυχία. Κύριε Νάγκο, μάλιστα δεν θα ήθελα να μιλήσω. Μόνο με τον κύριο Μεταλληνιά. Δεν έχω την δυνατότητα να ξανάρχομαι εύκολα από επαρχία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ και τον κύριο Ναΐμογλου, ο οποίος δύο μέρες είχε καταλήψει το σπίτι του και είχε και ένα πρόβλημα οικογενειακό. Να ευχαριστήσω και τον πατέρα Γιώργιο Μεταλληνό εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να μοιράσω ταυτόχρονα όσο είναι δυνατόν δικαιότερα το χρόνο. Ήδη έχετε περάσει τα 17 λεπτά, εσείς 14, είναι άλλα δύο αργότερα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως βλέπετε, αυτό το θέμα το οποίο ήθελα να θίξω στη σειρά των θεμάτων που έχουμε θίξει για την Εκκλησία. Και ένα από αυτά, βέβαια, η εκκλησιαστική περιουσία ήταν αυτό που μας έδωσε την αφορμή να καλέσουμε τον πατέρα Γιώργιο Μεταλληνό εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι όπως βλέπετε ο κύριος Ναΐμογλου δηλώνει αποκρυφιστής, δηλώνει άνθρωπος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες και ταυτόχρονα πηγαίνει και στην εκκλησία. Και από την άλλη πλευρά ακούμε ιερείς, ακούμε ιερωμένους, ακούμε ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο της εκκλησίας να δηλώνουν ότι πρέπει να δεχθούμε ότι τα δαιμόνια
είναι υπαρκτά αν το περνάω σωστά κι εγώ, αν το μεταφράζω σωστά. Επομένως βλέπουμε ότι στην εποχή μας έχουμε να κάνουμε πράγματι με μία, αν θέλετε, θα την έλεγα και σύγκρουση αλλά και συνύπαρξη δύο πραγμάτων. Από τη μία, μια στάσεως που θέλει τον άνθρωπο να ψάχνει, όπως είπε και ο πατέρας Μεταλλινός, για το εύκολο, για την εύκολη διέξοδο σε αυτό που η Εκκλησία του λέει ότι πρέπει να παλέψει. Έτσι, μπράβο. Ότι πρέπει να αγωνιστεί. Πολύ σωστό. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το θέμα είναι, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Πάμε πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Χωρίς αναισθητικό. Χωρίς αναισθητικό. Ανοιχτή γραμμή με τους τηλεθεατές. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 34 12 500 έως 3 για να καταγγείλετε την αδικία, την κρατική αναλγησία, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία της πολιτείας. Χωρίς αναισθητικό με τον Γιώργο Τράγκα. Κάθε μέρα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, βεβαίως στο νέο κανάλι 5. Κυρίες και κύριοι, έχω ακούσει διάφορα πράγματα για τον σατανισμό, όπως όλοι σας. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει και έχω δει. Και φυσικά έχουμε όλοι ανατριχιάσει με την ιστορία του Κατσούλα, του Δημητροκάλη και των άλλων παιδιών που είχαν εισέλθει στον χώρο του σατανισμού. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο στούντιο του καναλιού 5, με ευνηδίασε, θα έλεγα, ο κύριος Κουτρουμπέλης, Βαγγέλης Κουτρουμπέλης, ο οποίος δηλώνει πρώην μάγος του σατανισμού και ο οποίος μας είπε διάφορα πράγματα, μερικά από τα οποία, όπως αυτό, αν θέλετε, του βρασίματος ζώων, της θανατώσεως ζώων και ανθρώπων αργότερα, όπως είπε, αλλά και εκείνο που είπε για τον Άγγλο το Ρίτσαρντ, που ήρθε στην Ελλάδα και είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην Αγίου Μελετίου, και στοιχεία δηλαδή τα οποία γνωρίζει ο κύριος Κουτρουμπέλης, εγώ δεν τα γνώριζα όπως και εσείς, τα ακούσαμε εδώ και τα οποία κατατέθηκαν. Να σημειώσω βέβαια ότι ο κύριος Κουτρουμπέλης απήλθε του σατανισμού του χώρου. Έφυγε. Ακόμη προκάλεσε έκπληξη αυτό που άκουσα από τον κύριο Ναΐμογλου, τον κύριο Γιάννη Ναΐμογλου, τον αποκρυφιστή, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες αποκρυφιστή σε διάφορους ανθρώπους που θέλουν να πάνε εκεί να λυθούν τα προβλήματά τους. Είτε αυτά είναι επαγγελματικά, είτε αυτά είναι, αν θέλετε, οικογενειακά. Και ο κύριος Ναΐμογλου δήλωσε ότι προσφέρει, μάλιστα δίνει και αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών του. Αποδείξεις τις οποίες βλέπει αργότερα η εφορία και βεβαίως φορολογεί τον αποκρυφιστή, τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, τον φορολογεί και μάλιστα με τεκμήρια, αντικειμενικά. Με αντικειμενικά τεκμήρια, δηλαδή πόσο χώρο διαθέτει για τον αποκρυφισμό του, για την παροχή των υπηρεσιών του. Αυτό, με συγχωρείτε, εμένα με ξένησε, αν και στην εποχή μας αυτά τα πράγματα περί αντικειμενικών τεκμηρίων δεν θα έπρεπε να ξενίζουν κανένα πλέον. Ωστόσο, με ξένησε το γεγονός ότι φορολογείται με αντικειμενικά τεκμήρια, όπως δηλώνει τουλάχιστον ο κύριος Ναΐμογλου, αποκρυφιστής. Και δεν είναι ο μόνος. Και ο κύριος Πίτ Παπαδάκος, ο οποίος εισήλθε στο στούντιο καθυστερημένος, ο αστρολόγος, ο γνωστός αστρολόγος, ο οποίος και αυτός δηλώνει φορολογούμενος με αντικειμενικά τεκμήρια για την παροχή των υπηρεσιών του. Από την άλλη πλευρά, σήμερα έχω εδώ τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, πρωτοπρεσβύτερο, γνωστό διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής. Έχω κοντά σας τον ιεροκήρυκα, τον Σπυρίδων Ανάκο, γνωστό και για τις εκπομπές του σε διάφορα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης, και τον μοναχό Ελευθέριο, ο οποίος σύμφωνα και με όσα μου έχει πει ο κύριος Νάκος, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα της μαγείας. Θέμα η επέκταση, αν θέλετε, η εξάπλωση του φαινομένου αυτού τα τελευταία χρόνια, που δείχνει, αν θέλετε, είναι σημαδιακό κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, τους ταραγμένους καιρούς μας. Και αυτή η ανατένιση του κακού, κατά τη γνώμη μου, είναι και αυτό δείγμα των ταραγμένων καιρών. Έχω ακούσει τον κύριο Νάκο παλαιότερα να δηλώνει, και μάλιστα θα έλεγα σαν να τον έχει ψηλαθήσει, ότι ο Αντίχριστος έχει έρθει στη γη. Φυσικά αυτός τους πολλούς πιθανόν να προκαλέσει μηδιάματα, χαμόγελα, ακόμη και θα έλεγα μια μεγάλη δόση ειρωνίας.
Από την άλλη πλευρά όμως ο κύριος Νάκος υποστηρίζει ο Ιεροκήρυξ ότι έχει κατέλθει ήδη ο Αντίχριστος επί της γης. Και θέλω να σας ρωτήσω, επιμένετε στον ισχυρισμό σας? Εσείς μου δείχνετε φωτογραφία, ο Αντίχριστος είναι αυτός. Είναι ο εκδόξος του παγκόσμιου κινήματος νέας εποχής, ο Μετρέγια, που με βάση... Δείξτε το, δείξτε το, εφόσον το υποστηρίζετε. Δείξτε το, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να πούνε και οι άνθρωποι τη γνώμη. Είναι δυνατόν, κύριε Τράγκα, να ακούμε τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν αν ο πατέρας Μηταλινός εδώ και να λένε τέτοια πράγματα? Ο πατέρας Μηταλινός θα πάρει το λόγο πάλι, θα του το δώσω εγώ. Αλλά λοιπόν, κύριε Νάκο, έχει έρθει ο Αντίχριστος επί της γης. Είμαστε δηλαδή κοντά στην αποκάλυψη. Είμαστε... Αν θέλετε να σας απαντήσω, μονολεκτικά μπορώ να σας απαντήσω ναι. Αλλά όμως, επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και χρήζει μεγάλης συζητήσεως, για να μπορέσω να σας αποδείξω με τεκμήρια περί τίνους πρόκειται, σας καλώ να κάνουμε ένα ειδικό θέμα περί Αντιχρίστου. Ειδικό θέμα. Σήμερα συζητάμε περί της μαγείας. Μάλιστα, όχι, σα ρωτάω μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι, επειδή μισό λεπτό η μαγεία, μάλιστα, και αν θέλετε η μαύρη μαγεία, ναι, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ, μη ειδικός, ο μη μοιημένος, ναι, συνυπάρχει μετά του Αντιχρίστου, συνυπάρχει μετά του κακού, συνυπάρχει μετά του διαβόλου. Ναι, όχι με το πρόσωπο Αντιχρίστου. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πάω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ναι, εγώ μη ειδικός. Ναι. Εγώ δημοσιογράφος, συλλαφώντας αυτά τα θέματα, συλλαφώντας αυτά τα θέματα και προσπαθώντας να βρω ουσίες, ναι, θα ήθελα να μου πείτε, έχετε δηλώσει σε πλήθος τηλεοπτικών καναλιών, σας έχω ακούσει, ότι ζούμε στα χρόνια του Αντιχρίστου. Και ότι έχει κατέλθει. Όχι, ναι, όχι. Λοιπόν, ναι, υπάρχει το πρόσωπο. Αλλά σας είπα, αυτό είναι ένα εκπομπή, θέμα το οποίο δεν είναι ούτε εδώ σε 5-10 λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε ένα θέμα όποτε θέλετε. Μισό λεπτό, κύριε Νάκο, μισό λεπτό. Να πάρει κάποιος άλλος ο χρόνο. Ό,τι βρίσκεται. Στην προηγούμενη εκπομπή είχε υποστηρίξει μαζί με έναν άλλο κύριο από Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει, ζει και βρίσκεται σε διαμέρισμα του Λονδίνου. Όχι, δεν εγώ, πράγμα, δεν είχα πει. Ναι, ακριβώς όπως σας τα λέω. Όχι. Εγώ με τον κύριο Μουστάκη, τον καθηγητή θεολογίας, στο στούντιο εδώ και οι κύριοι στη Θεσσαλονίκη. Και το υποστήριξαν και το υποστηρίζουν μπροστά σε εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Μα δεν είναι εγώ το θέμα μας. Γιατί από προσωπικά. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι σαν χριστιανό. Σαν ορθόδοξο. Μοναχέ, ελευθέρια. Να κάνω ίδια να πάρει το λόγο. Με το που το είπα, μου έκανε εντύπωση κάτι. Προσέξτε. Η ενστικτόδικη κίνησή σας. Αν έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ. Ήδη εγώ, όπως βλέπετε, διήλθα όσον είπατε, χωρίς να τα σχολιάσω περισσότερο ή χωρίς, αν θέλετε, να τα αμφισβητήσω επίμονα. Άφησα να κυλήσει η συζήτηση μεταξύ σας. Και άφησα και τον πατέρα Μηταλινό προηγουμένως να το θέσει το θέμα, αν θέλετε, πιο να του δώσει και τη βάση του αυτό του θέματος, δηλαδή μεταξύ της προσφυγής στον αποκρυφισμό και της προσφυγής στην Εκκλησία. Εγώ όμως θέλω να σας πω κάτι. Μόνο που το έθεσα ως ερώτημα, σας είδα να βγάζετε αμέσως από τα πράγματα μία φωτογραφία και να φωνάζετε ο Μετρέγια άλλα και να τη δείχνετε προς την κάμερα. Και μη διαθήκη λέει άλλα. Μισό λεπτό. Ο πατέρας Μεταλινός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του συγκεκριμένου Αντιχρίστου και των άλλων Αντιχρίστων. Πάσο αρνούμενος των Ιών, των Ιησούν Χριστών δηλαδή, είναι Αντίχριστος. Αλλά υπάρχει και ο ένας Αντίχριστος που έρχεται στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος αυτό, συγγνώμη κύριε Νάκο, το τέλος αυτό μπορεί να είναι 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρουμε χρονική διάρκεια. Το ξέρουμε. Δεύτερον, για το θέμα του το Αντιχρίστου. Ξέρουμε, λέει ο κύριος Νάκος, επιμένει. Μισό λεπτό. Και εγώ θα ήθελα ειδική εκπομπή. Αλλά να τελειώσω, επειδή ακούστησαν και ο κύριος Παπαδάκος είπε να λάβω το λόγο. Δύο φράσεις ακόμα. Εδώ, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι κάποιος συγκεκριμένος Μετρέγια, που φέρεται ότι γεννήθηκε το 1962-64, κυκλοφορεί στα όρια της συνθηματολογίας της νέας εποχής, New Age, ως Αντίχριστος. Αυτό είναι γεγονός. Αν είναι ο Αντίχριστος ή δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε. Το σημαντικότερο τώρα, η νέα εποχή όταν λέμε... Η θέση της Εκκλησίας, η νέα εποχή, αυτό για να μαθαίνουμε, αν έχετε την καλοσύνη, πατέρα, δεν ξέρουμε αν το πού κυκλοφορεί, πατέρα, με συγχωρείτε. Στην Αφρική, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Και εμφανίζεται ντυμένος όπως ο Χριστός. Όπως παρουσιάζεται στο δημόσιο όπως εμφανίστηκε στον Αερόπη. Μπορώ να το πληρώσω. Περίπου δημόσιο εμφανίσεις τον κύριο Νάγκο. Ο Μετρέγια. Ο Μετρέγια. Μετρέγια δεν είναι όνομα, είναι τίτλος. Μετρέγια, περσική, αρχαιοσανσκριτικά και περσικά, σημαίνει δάσκαλος. Είναι το γαλλικό μέτρα ή το ελληνικό μαΐστορ.
Είναι η ίδια ρίζα στην ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή. Να ολοκληρώσω, αν επιτρέπετε. Αυτός ο Μετρέγιας εμφανίζεται ως αντίχριστος. Εμείς, κύριε Παπαδάκο, όχι εγώ ως παπάς, δεν μπορούμε να πούμε αυτό το πρόσωπο είναι αντίχριστος. Ότι αναμένεται ο αντίχριστος, αναμένεται. Κάτι άλλο όμως. Μην ξεχνάμε, χάνουμε είναι τώρα. Είναι αντικείμενο πράγματι εκπομπής, κάτι γνώμη σας, κύριε Μετρέγια. Είναι διότι, προσέξτε, εδώ βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η νέα εποχή. Νέα εποχή σημαίνει παγκόσμιο κράτος. Ο Μπεν Γκουριόν, 16 Ιανουαρίου του 1962, στο περιοδικό Look, το έχω το άρθρο στα αγγλικά, δηλώνει τα όσα θα αρχίσουν με τη νέα εποχή. Είναι παγκόσμια κυβέρνηση, είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Ο Χάντικτον, κοινωνιολόγος του Λευκού Οίκου, μιλεί για ανανέωση του δυτικού, του φραγκογερμανικού πολιτισμού, ο οποίος θα είναι ενώσεις κρατών. Η βάση, ναι, ενώσεις κρατών. Ενώσεις κρατών. Το παγκράτος του Αντιχρίστου. Μιλάτε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια ευρύτερη Ένωση. Με συγχωρείτε, κύριε Πατέρες, να πω κάτι. Δεν είναι αν καθ' αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους σκοπούς. Το θέμα είναι που θέλουν κάποιοι να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις άλλες ενώσεις. Παγκόσμιο κράτος, παγκόσμιος πολιτισμός και παγκόσμια θρησκεία. Η παγκόσμιο χάραγμα. Το πρόβλημα το δικό μας εδώ ως χριστιανών είναι η παγκόσμια θρησκεία. Αυτό το χάραγμα που λέει ο κ. Νάκος έχει δίκιο. Υπάρχει χάραγμα. Κοιτάξτε, αυτά είναι, αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε αυτές, ήδη στην Αμερική. Έχει ο αριθμός της προσωπικής ταυτότητας ή του κόντο νούμερο, όπως λέγεται, έχει περάσει μέσα στο χέρι. Τώρα, αν είναι αυτό το αποκαλυπτικό χάραγμα ή άλλο, είναι άλλο πρόβλημα. Αλλά πατέρα, εγώ πατέρα Μεταλινέ, έτσι δημόσια θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα θέλατε να πάρετε μέρος σε μια εκπομπή που να αφορά αυτό τον ισχυρισμό? Σε τέτοια εκπομπή ευχαρίστω, διότι αυτή είναι η δουλειά μου. Σε άλλα θέματα δεν μπορώ να καταθέσω κάτι εφόσον δεν μετέχω. Αλλά στο θέμα αυτό του αντίχριστου που λένε ότι βρίσκεται επί της γης και μάλιστα οι ιεροκήρυκες και όχι μόνο και τη νέα εποχή, κύριε Τράγκα. Και τη νέα εποχή. Όλα αυτά είναι συνιστώσεις. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε, με συγχωρείτε κύριε Νάκο, και έχει σημασία ότι είναι ο τελευταίος αντίχριστος? Κατά πάσα πιθανότητα. Και θα σας αποδείξω, αλλά δεν μπορώ σε 5-10 λεπτά, αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Να σας πω μόνο ένα πράγμα. Μόνο ένα πράγμα. Κύριε Τράγκα, μου επιτρέπετε μόνο ένα πράγμα. Η εποχή του Ιδρωτικού. Δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι, κύριε Τράγκα. Συγγνώμη, αλλά και εσείς διακόπτετε συνεχώς. Έχετε μιλήσει με πάλι κανένα άλλο. Κύριε Παπαδάκο, δυστυχώς καθυστερήσατε και πέρασε. Σε άλλα θέματα. Ούτε χθες ούτε σήμερα. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Ότι η Αγία Γραφή λέει ότι ουδής γνωρίζει την ημέραν και την ώραν της Δευτέρας της ενδόξου παρουσίας του Κυρίου μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει σε την καθομιλουμένη γλώσσα ότι ουδής γνωρίζει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία ο αμπελουργός θα αποφασίσει να τριγύσει το αμπέλι του. Ή ουδής γνωρίζει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία ο γεωργός θα αποφασίσει να θερήσει το χωράφι του. Ναι, δεν γνωρίζει κανένας, μόνο ο γεωργός, πότε θα αποφασίσει να θερήσει το χωράφι του, μόνο ο αμπελουργός ποια μέρα και ποια ώρα θα αποφασίσει να τριγύσει το αμπέλι του. Όμως, εμείς που δεν είμαστε αμπελουργοί και δεν είμαστε γεωργοί, δεν γνωρίζουμε αν τα στάχια είναι όριμα προστερισμών ή αν τα σταφύλια είναι όριμα προστριγητών. Το γνωρίζουμε. Το λέει η Αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Εξήρθε ένα άγγελος, λέει, και... Πυκνώστε. Λοιπόν. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, για να το κάνουμε, αν θέλετε, πιο λιανά, είναι ότι εδώ επί της γης έχει κατέλθει ο Αντίχριστος. Βέβαια, κορυφώθηκε η ανομία. Τα αεροσόλυμα πάψαν να καταπατούνται από τους εθνικούς. Παντούνται από τους Ισραηλινούς. Είναι δυνατόν να παραπλανείτε τον κόσμο? Σήμερα, αν θέλετε να κάνετε... Αν θέλετε σήμερα να κάνετε έργο θεού, θα έπρεπε πρώτο θέμα να είναι ο Αντίχριστος. Είναι δημόσια παραπλάνηση αυτό στον κόσμο. Αυτό είναι δημόσια παραπλάνηση. Και σας παρακαλώ... Εσείς το ξέρετε, εσείς είστε θεολόγος. Όχι, αλλά είναι δημόσια παραπλάνηση. Αστρολόγος είσαστε. Ναι, αλλά είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όχι και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όχι. Δεν παραπλάνετε τον κόσμο. Εσείς ισχυρίζεστε ότι υπάρχει εδώ ο Αντίχριστος και σε διαμέρισμα του Λονδίνου. Εγώ σας προκαλώ να γίνει μια εκπομπή. Ναι, σας προκαλώ να γίνει μια εκπομπή. Μα εγώ δεν είπα πρώτος. Και αν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας δεν έρθουν εναντίον σας, ό,τι θέλετε. Εγώ το είπα πρώτος. Από ό,τι βλέπω, με συγχωρείτε. Εγώ βλέπω όμως, με συγχωρείτε, κύριε Παπαδάκο. Εσείς είστε εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Κύριε Νάκο, αν έχετε την καλοσύνη. Υποστηρίζετε ότι υπάρχει αντίκριση. Κύριε Παπαδάκο, εσείς βέβαια ως επάγγελμα έχετε την αστρολογία. Λοιπόν, εγώ άκουσα προηγουμένως ένα σοβαρότατο καθηγητή της θεολογίας, τον πατέρα Μεταλινό, να μου εξηγεί τι σημαίνει
Ναι, το αλλά, ότι είναι ο Αντίχριστος επί της γης και κυρίως την ότι διακρίνονται ότι είναι πράγματι ο αναμενόμενος και συγχαίεται με τον Κρίσνα ή Κρισναμούτρη, συνδέσει. Κράτησε αποστάσεις ο πατέρας. Λοιπόν, αυτά όλα είναι δεδομένα. Το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος, αν είναι ο Αντίχριστος ή είναι κάποιος άλλος που ίσως υπάρχει και δεν τον ξέρουμε. Ίσως πίσω πρέπει να δώσω το λόγο. Πατέρα Μεταλληνέ. Στον πατέρα Μεταλληνέ. Η Εκκλησία. Έτσι δεν μπορεί να γίνει, κύριε Παπαδάκο. Σε αυτό το θέμα. Κύριε Παπαδάκο. Αρνείται αυτά που λέμε. Ήδη έχει μιλήσει ο καθηγητής. Η Εκκλησία έχει πάρει θέση. Σας παρακαλώ, κύριε. Μπορεί να επικαλέσει. Μοναχέ, αν έχετε την καλοσύνη, σεβαστείτε το γεγονός ότι πριν από λίγο και να σεβαστούμε για τη λογική. Πριν από λίγο, αλλά και την ακουστική μας. Πριν από λίγο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, εδώ, της Θεολογικής Σχολής, νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα. Δεν είναι θέμα καθηγητού, είναι θέμα. Όχι, νομίζω, όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εν μέσω διαφόρων δηλώσεων και απόψεων, ένας θα έλεγα. Δεν απέχουμε δηλαδή. Ναι, δεν απέχουμε. Έδωσε και ένα στίγμα. Ο πατέρας Μεταλληνός. Τώρα ο κύριος Παπαδάκος δηλώνει ότι αυτό είναι παραπλάνηση. Ο δεν είναι καμία σχέση με άποψη ενός... Είναι η μεγαλύτερη αχθή της Εκκλησίας είναι οι σατανιστές, οι μάγοι, τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι, όλοι αυτοί. Αυτοί λατρεύουν τον διάβολο για αυτό. Σας έχει κοιτάξει γιατρός. Τελευταία σας κοίταξε γιατρός. Δεν έχετε καταλάβει ότι όλος ο κόσμος γελάει με εσάς, ότι έχετε γίνει στά και ότι όλοι σας ειρωνεύονται. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε καταντήσει γελίο στην ελληνική TV. Το έχετε καταλάβει ότι καταδίσατε γελίο. Επιτρέψτε και θα το λέω δημόσια. Είναι μια γελία παρουσία. Δεν έχετε Παπαδάκο. Επιχειρήματα. Συγγνώμη κύριε Τράκα. Όπως αισθάνομαι μιλάω. Δεν έχετε επιχειρήματα. Έχω επιχειρήματα και σας λέω δημόσια ότι είστε γελίο. Εγώ όμως έχω να σας πω ένα πράγμα. Είστε γελίο. Αν θέλετε σεβαστείτε και εμένα το ρόλο μου εδώ πέρα. Όχι απλώς να διευθύνω αλλά κατανείμω και τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχω υποσχεθεί στον πατέρα Μεταλληνό να δώσω τον λόγο για να απαντήσει επί ενός θέματος που εθίξε προηγούμενες εκπομπές. Εάν θέλετε κύριοι, διότι εδώ θίξατε, με συγχωρείτε κύριε Νάκο, θίξατε ένα τεράστιο θέμα, ναι. Διότι αν ψάξετε τις σελίδες του Χρυσού Οδηγού του τηλεφωνικού, θα δείτε ότι τα medium και οι αστρολόγοι είναι ολόκληρα παραρτήματα αυτού του καταλόγου, του τηλεφωνικού καταλόγου. Όταν ακριβώς. Λοιπόν εσείς αποκαλείτε ότι χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα που ασκούν που είναι medium, οι αστρολόγοι, οι γράφουν σε περιοδικά, είναι σε τηλεοπτικά κανάλια, είναι εχθροί της Εκκλησίας. Οπότε να έχουμε ένα διάλογο. Λοιπόν, ακούστε, εάν θέλετε και θέλετε κι εσείς, μόνο και μόνο για αυτό το θέμα, εάν η αστρολογία είναι κόντρα στην θρησκεία. Ναι, εάν τα medium να γίνει μια ειδική εκπομπή, αύριο παρακαλώ είστε καλεσμένοι μου. Κύριε Παπαδάκο, όχι όμως να έρχεστε να μου επιτρέψετε να το πω, την ώρα που εσείς νομίζετε ότι πρέπει να προσέχετε. Εντάξει, μακριά. Όχι. Αυτή τη στιγμή, κύριε. Αυτή τη στιγμή, κύριε, για να έχω και την ευχαίρεια να ανανεώσω την πρόσκλησή μου σε έναν άνθρωπο που δημόσια το λέω εκτιμώ πολύ, τον πατέρα Μεταλληνό. Βεβαίως. Θα ήθελα να μου πείτε, δεν πειράζει, για να παγώσουμε και λίγο το. Μήπως όμως η ώρα έχει εκπνεύσει και σας. Όχι. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό θέλω τουλάχιστον. Θα θέλατε να το, τότε θα θέλατε να έχουμε την ευκαιρία αύριο. Αύριο, μια και αύριο δώσαμε. Εγώ δυστυχώς έχω κάθε Πέμπτη, ξέρουν οι συνεργάτες σας, μήπως μπορούσα σε μια άλλη συνάντηση. Συζητήστε αύριο. Δεν μπορώ Πέμπτη ποτέ, έχω τους φοιτητές μου. Εντάξει. Τότε θα ανανεώσουμε την πρόσκλησή σας. Να πούμε δύο λόγια. Να πείτε δύο λόγια. Γιατί πάντα είναι επίκαιρο. Επικοινωνιαστική περιουσία είναι το μόνο. Νομίζω πρόβλημα. Ότι έχετε τον χρόνο ακόμη και μπορείτε. Μπορούσε. Λοιπόν, θα έλεγα μπορείτε δύο να λόγια. Κάνετε μια δήλωση. Ποιες διαφορές έχει η Εκκλησία την ώρα που είμαστε. Κύριε Παπαδάκο, σεβαστείτε. Σεβαστείτε αν έχετε την καλοσύνη. Φορίες, κύριε Παπαδάκο, αν έχετε την καλοσύνη, σεβαστείτε το χρόνο που ανήκει αυτή τη στιγμή στον πατέρα Μεταλληνό. Ήθελα να διαλευκάνω κάποιες έννοιες. Πρώτον. Όταν λέμε εκκλησιαστική περιουσία, παρατηρώ ότι γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Εκκλησία δεν είναι μόνο κλήρος, ούτε σύνοδος. Πας βαπτισμένος χριστιανός, ακριβώς. Ανήκει στην εκκλησία χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχει σωθεί. Η σωτηρία είναι η θέωση του ανθρώπου. Ακριβώς. Αλλά είναι μέλος αυτού του σώματος, με τις αμαρτίες του όπως εγώ. Αμαρτωλός μέλος του σώματος. Επομένως, όταν λέμε περιουσία, και εσείς, αν έχετε περιουσία ως χριστιανός ή και εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για το τι κάνουμε αυτή την περιουσία. Προχτές είχαμε το Ευαγγέλιο του άφρονος πλουσίου που του λέει ο Χριστός, «Αι, τίμα σας, τίμοι είστε». Αλλιώς όμως ο κόσμος βλέπει την περιουσία και τη διαχείριση. Εκκλησιαστική περιουσία πάλι έχει μια άλλη όψη. Εάν οι κληρικοί παντός βαθμού έχουμε προσωπική περιουσία,
είναι το ίδιο τραγελαφικό όπως αν έχει περιουσία ένας άλλος κοινωνικός λειτουργός όπως ο γιατρός. Διότι και ο γιατρός που ασχολείται με το σώμα και εγώ που ασχολούμαι με την ψυχή, αν αποκτήσω περιουσία από το επάγγελμά μου, σημαίνει ότι εκμεταλλεύομαι κάποιους ανθρώπους. Και δεν χορηγώ το κέρδος μου εις την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου. Αλλά μένω στους κληρικούς τώρα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο κληρικός εκ του Ευαγγελίου ζήσεται, ο εργάτης του Ευαγγελίου. Ακριβώς. Αλλού πλουτίσει. Ναι, αυτό αλλά είναι το πρόβλημα. Μία... Τρίτον σημείο, με συγχωρείτε. Αν υπολόγισε την περιουσία τρίτον που ανοίξει η Εκκλησία. Η κτηματική και οποιαδήποτε άλλη περιουσία. Είναι, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο για το οποίο μίλησαν οι συνέλληνές μας εδώ. Ό,τι δηλαδή. Είναι ή αφιερώματα των πιστών και βάσει του 109ου, αν θυμάμαι καλά, άρθρο του Συντάγματος, ουδής λόγος μπορεί να γίνει περί ελέγχου της προσωπικής βουλήσεως ενός ανθρώπου ή γίνεται στα μοναστήρια από την κατάθεση της προσωπικής περιουσίας ενός εκάστου μοναχού. Δεν είμαστε ελεύθεροι να διαθέσουμε την περιουσία μας όπως θέλουμε. Άλλοι αφήνουν την περιουσία τους για να τρώνε σκύλοι και γάτες. Να σιτίζουν. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Δεν θα τους ελέγξω εγώ. Επομένως το πρόβλημα τώρα. Τελειώνεται μία φράση λοιπόν και από εκεί θα συνεχίσουμε άλλη φορά. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει κατά αυτόν τον τρόπο συγκεντρωμένη περιουσία με όλα τα νόμιμα και έντιμα μέσα. Τι γίνεται η περιουσία. Δηλαδή είναι η αξιοποίηση που είπατε και εσείς τον όρο στην αρχή. Η διαχείριση. Ο μόνος, η διαχείριση. Λοιπόν, το κράτος είναι εκείνο που μας εμποδίζει, το τονίζω, να αξιοποιήσουμε την περιουσία και σε αυτά έχω αποδείξεις. Ο μόνος κρατικός ηγέτης που φρόντισε να αξιοποιήσει την περιουσία είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά και αυτόν τον φάγανε κάποιοι, δεν τους έκανε. Θα συνεχίσουμε. Εκεί έγκυται το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε με την ελπίδα ότι σύντομα θα είστε πάλι κοντά μας και για σύμφωνα. Την εκκλησιαστική περιουσία αλλά και για σύμφωνα. Τα άλλα θέματα. Κύριε, το θέμα του αν. Είναι εχθροί της Εκκλησίας. Οι χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται με την αστρολογία, αυτό είναι βαρύτατη κατηγορία που εκτοξεύεται. Ότι όλα τα παόλο. Ναι, λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Έχει άλλη άποψη. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας και σήμερα. Αύριο πάλι στις 6:45 χωρίς αναισθητικό.